Προχθές που είχαμε εδώ τον Νίκο, μας είπε ότι αρχικά ήταν μια δική του ιδέα, γιατί σε συμπαθούσε πάρα πολύ και είχε τύχει και να σε δει και να γνωριστείτε και σε κάποιες παρέες κτλ. Όταν χτύπησε το τηλέφωνό σου από τον Νίκο, υποθέτω, για μια πρώτη γεύση. Πώς ένιωσες, πώς σου φάνηκε η ιδέα? Τρόμαξε λίγο, το όκλεισε και έτρεγε. Και φώναζε αγίουτο. Το φυσιολογικό. Τι θέλει πάλι. Δεν έγιναν φυσιολογικά τα πράγματα εμένα σε αυτά τα ραντεβού. Εμένα με πήρε τηλέφωνο ο διευθυντής προγράμματος να βρεθούμε. Και κάναμε ένα ραντεβού, το οποίο είναι το πιο παρανοϊκό που έχω κάνει στη ζωή μου επαγγελματικά. Γιατί μου είπε, σε θέλουμε στον Α για κάτι. Δεν μπορούμε να σου πούμε γιατί. Δεν μπορούμε να σου πούμε ποιους. Ναι, δεν μπορούμε να σου πούμε ποιους. Λέω, τέλεια, έρχομαι. Πολύ σοφά θα αποφασίσω να έρθω. Μου λέει, θα σου αρέσει, αλλά δεν μπορώ να σου πω ακόμα. Ο Σούσουλας θα πει όλα αυτά. Πότε το έμαθες. Το είχε ένα μυστηριώδες ο Σούσουλας. Πολύ. Μου έκανε ένα τέτοιο. Ο γενικός διευθυντής εδώ του Άντρου. Άρα εσύ όταν... Και μετά εγώ τα έβαλα κάτω με το μικρό μου μυαλουδάκι και έκανα μερικά. Και έκανε το πάζλ της. Και μίλησα στον Αντένα και μετά ξαναμίλησα. Και μου είπανε εντάξει, αυτό είναι. Δηλαδή, συγγνώμη, γιατί αυτό έχει τεράστιο τηλεοπτικό ενδιαφέρον που μας λες. Η πρώτη αίσθηση για την πρόταση του Α ήταν με άγνωστους παρονομαστές. Δηλαδή, δεν ήξερες γιατί μιλάς. Καθόλου. Μου είπε, θα έρθεις. Σε θέλουμε. Για κάτι. Για κάτι καινούργιο, μόνο... για κάτι που για υπάρχει. Κάτι που θα κάνουμε του χρόνου. Το μόνο που με ρώτησε ήταν με ποιος δεν θα έκανες ποτέ εκπομπή. Και είπες με τον Νίκο Μουτζινά και τη Μαρία Λιάκη. Ευτυχώς όχι. Ευτυχώς όχι. Απάντησα όμως δύο πρόσωπα τώρα. Από τον Α. Όχι από τον Α. που ήταν στη γύρα. Και έλεγα τώρα, όχι. Όπως... Βάλτε τα κάτω τώρα. Βάλτε τα κάτω. Φοβάρι σε νοιάζει, Και τέλος πάντων, ευτυχώς δεν ήταν αυτά πρόσωπα. Ήταν ο Νίκος και η Μαρία. Δεν ξέρω. Πες να τους σκέφτηκες και το Happy Day. Το Happy Day δεν το σκέφτηκα, γιατί δεν πιστεύω ότι κάποιος θέλει να αλλάξει εσάς. Καλά, εντάξει, το όνομα ήταν να φύγει ο Φραγκολιάς, να φέρουμε άλλο ένα κορίτσι. Αλλά λέγαμε για γυναίκα. Αλλά θα παίρναμε τον Ουγγαρέζο. Αν ήταν. Δεν ήθελε ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης πώς αντέδρασε σε αυτή την πρόταση, δηλαδή επειδή ξέρω ότι έχετε και προσωπική σχέση φιλική, σου είπε Mary, go for it, πήγαινε, μίλα με τον Αντένα να αποδεσμευτείς, να πας, να ανοίξεις τα φτερά σου, να κάνεις κάτι καινούριο. Ήταν εντελώς σύμφωνος με αυτά που έπραξα, για να σου είμαι ειλικρινής. Δηλαδή το γεγονός ότι μίλησα πρώτα με το κανάλι, αποδεσμεύτηκα, συζήτησα παραπάνω. Εντάξει, εγώ αν δεν ήταν σύμφωνο. Αν δεν ήταν σύμφωνο, δεν θα το έκανα. Εντάξει, φίλοι μας πάντα μας επηρεάζουν. Ναι, αλλά στο συγκεκριμένο πράγμα ήταν και πιο πολύ ένστικτο. Γιατί σου λέω, ήταν ό,τι να είναι το πρώτο ραντεβού, συγγνώμη κιόλα. Δεν είχε καμία λογική. Με τον Δημήτρη τα συζητάς όλα. Ναι. Και αυτός με σένα. Και τα προσωπικά σου. Έτσι πιστεύω. Είναι ο πρώτος άνθρωπος που αν συμβεί κάτι θα τον πάρεις τηλέφωνο να το πεις. Δεν έχω αυτόν τον πρώτο άνθρωπο γιατί δεν λειτουργώ έτσι. Πώς να σου το πω. Στο πολύ καλό ή στο πολύ κακό θα κλειστώ στο σπίτι μου για λίγο. Δεν θέλω να το επικοινωνήσω ακριβώς μόλις έχει συμβεί. Έχω πολύ έντονα συναισθήματα. Δεν θέλω. Εγώ καιρός. Κάτι σημαίνει. Έχω οροσκόπο, καταλαβαίνω. Καταλαβαίνεις. Μετά, αν είναι κάτι κακό, θα πάρω τον μπαμπά μου, κλασικά. Μπαμπά. Στα καλά θα πάρω τους πιο φίλους και... Ναι, όχι, ξέρεις, είναι... Τα αγόρι σου πότε τα μαθαίνει, γιατί δεν το άκουσα από το αγόρι μου είναι πάντα εκεί. Τα παίρνει με τηλεπάθεια. Θέλω να δω μια φωτογραφία.